Γεια σας από τη 16η τους Archangels, είμαι ο Κωνσταντίνος Κάνων Οικονομίδης και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς ρυθμίζουμε τα Windows Human Interface Devices, τα χειριστήρια δηλαδή, και το key file στο Falcon BMS 433. Ας δούμε λίγο τα περιεχόμενα επιτροπάδινα αυτού του βίντεο. Θα δούμε τι είναι τα HIDs, τα Windows, θα δούμε τυπικούς Game Controllers, callbacks και key files στο Falcon BMS, keyboard layout codes, τι είναι, πώς συντάσσουμε το key file όταν πρόκειται για callback με πληκτρολόγιο, πώς καταστρώνεται ο χάρτης εντολών του πληκτρολογίου, πώς συντάσσουμε key file με callback ενεργοποιούμενο από DirectX button, τι είναι το emulation modes στους game controllers, πώς καταστρώνεται ο χάρτης emulation ενός game controller. Θα δούμε το HOTAS του F16 στο Falcon BMS. Θα δούμε κάποια πράγματα για τους USB Game Controllers, τα DirectX IDs και τα BMS Button IDs. Ο ρόλος του κουμπιού Pinky στο HOTAS Cougar. Το DirectX Shifting Facility του Falcon BMS. Ένα πλήρες σενάριο χρήσης με όλα τα παραπάνω. Και κάποιες πρακτικές συμβουλές σύνταξης του key file. Ας δούμε αρχικά τι είναι τα HIDs στα Windows. Τα HIDs είναι τα Human Interface Devices, τα οποία είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα οποία περιβάλλονται από μηχανικά μέρη και αποτελούν συσκευές αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή. Συνήθως αυτές οι συσκευές έχουν σύνδεση μέσω μιας τυπικής θύρας USB. Στα HIDs συγκαταλέγονται και τα χειριστήρια ηλεκτρονικών παιχνιδιών, γνωστά ως Game Controllers, τα οποία συνήθως έχουν κουμπιά DirectX buttons με δύο διακριτές καταστάσεις, δηλαδή on πατημένο ή off ελεύθερο, αναλογικούς άξονες, τα analog axis, με βαθμονομημένες τιμές, παραδείγματος χάρη από 0 έως 4096 ή 255 ή οτιδήποτε άλλο, και οκταθέσιους άξονες, POV hats ή point of view hats, με 9 διακριτές θέσεις, οι οποίες είναι επάνω, επάνω δεξιά, δεξιά, κάτω δεξιά, κάτω, κάτω αριστερά, αριστερά, επάνω αριστερά και κέντρο. Ας δούμε τους τυπικούς game controllers που συναντούμε στο Falcon BMS. Το παλιότερο και θρυλικότερο χειριστήριο είναι το HOTAS Cougar της εταιρείας Thrustmaster, το οποίο απαρτίζεται από το stick και τη μανέτα. Αυτό συνδεόμενο με μια USB θύρα αναγνωρίζεται στα Windows σαν ένας Game Controller, ο οποίος με το δικό του περιβάλλον ρυθμίσεων έχει 28 κουμπιά, τα DirectX Buttons, 7 αναλογικούς άξονες, Analog Axis και έναν οκταθέσιο άξονα, POV Hat. Παλιότερα πουλιόταν και ένα ποδοστήριο, το οποίο πρόσθεται κάποιους ακόμα άξονες, το οποίο πλέον και είναι δυσέβρετο, αλλά και έχει αντικατασταθεί από νεότερα ποδοστήρια, όπως θα δούμε παρακάτω. Ένας άλλος τυπικός Game Controller είναι τα χειριστήρια της Cytec, για παράδειγμα το X52 Pro Flight. Είναι και αυτό ένα set από stick και μανέτα, με διάφορα κουμπιά επάνω τους. Και αυτό, συνδεόμενο στον υπολογιστή, μέσω μιας θύρας USB, αναγνωρίζεται ως Game Controller, ο οποίος και αυτός έχει το δικό του πρόγραμμα διαχείρισης αυτών των κουμπιών. Αυτό το χειριστήριο έχει 22 κουμπιά, 9 αναλογικούς άξονες και 3 οκταθέσιους άξονες. Δημοφιλή έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και το MFD Cougar Pack της Thrustmaster, τα οποία είναι δύο πλαίσια με κουμπιά που συνήθως από πίσω βάζουμε οθόνες για να βλέπουμε την αριστερή και τη δεξιά MFD και να πατάμε τα κουμπιά γύρω-γύρω. Κάθε ένα από αυτά συνδέεται ξεχωριστά με USB σύνδεση στον υπολογιστή, άρα εμφανίζονται ως δύο διακριτές συσκευές Game Controllers, οι οποίες κάθε μια έχει από 28 κουμπιά, DirectX Buttons. Όσον αφορά τα ποδοστήρια, αυτά τα ποδοστήρια της Cytec είναι τα Pro Flight Rudder Pedals. Συνδέονται και αυτά με USB καλώδιο στα Windows, αναγνωρίζονται σαν Game Controller και
έχουν μόνο τρεις αναλογικούς άξονες. Έναν για το rudder και δύο για τα differential toe brakes, left και right. Για τους πιο μερακλείδες υπάρχουν και άλλοι τυπικοί game controllers, όπως είναι οι κάρτες BU0836 του Leo Bodnar, όπου κανείς μπορεί να φτιάξει δικά του panels με διακόπτες και να κάνουν αυτά κάποιες λειτουργίες μέσα στον εξομοιωτή του Falcon BMS. Αυτά συνδέονται με απλή USB θύρα στον υπολογιστή, αναγνωρίζονται στα Windows ως game controllers και έχουν συνήθως, μιλώντας για τα BU836 Alpha και X-Ray, έχουν 32 κουμπιά, 8 αναλογικούς άξονες και έναν οκταχθέσιο άξονα. Ας δούμε λίγο τώρα τα callbacks, τι είναι τα callbacks και τι είναι το key file στο Falcon BMS. Τα callbacks θα τα συναντήσουμε πολύ συχνά στην επόμενη ροή της παρουσίασης, είναι εντολές οι οποίες κάθε μια επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στο 3D περιβάλλον του Falcon BMS, δηλαδή μέσα στο πιλωτήριο ή το 3D pit όπως συνηθίζεται να λέγεται. Παράδειγμα, το callback που δίνει την εντολή πατήματος του κουμπιού εξαπόλυσης βλήματος, το pickle δηλαδή, που βρίσκεται στο δεξί χειριστήριο, στο side stick, είναι το sim pickle. Ο τρόπος που ενεργοποιούμε ένα callback αποτυπώνεται σε γραμμές απλού κειμένου, ένα απλό text file, οι οποίες απαρτίζουν το αρχείο .key, δηλαδή το λεγόμενο key file. Η ενεργοποίηση ενός callback μπορεί να γίνει πρώτον, είτε πατώντας κάποιο πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων στο πληκτρολόγιο, δεύτερον, είτε πατώντας κάποιο κουμπί ενός game controller, δηλαδή DirectX button, είτε και τα δύο παραπάνω κάθε επιλογή κάθε φορά. Μπορούμε δηλαδή μέσα στο key file να γράψουμε το ίδιο callback να εκτελείται και με πλήκτρο αλλά και με κουμπί DirectX button. Η σύνταξη των γραμμών κειμένου του key file αναλύεται διεξοδικά στο κείμενο BMS Key File Manual. Είναι ένα PDF πολύ χρήσιμο που βρίσκεται στη διαδρομή που βλέπετε στη διαφάνεια. Ένας πολύ καλός text editor είναι το δωρεάν πρόγραμμα Notepad++, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση. Το σύνολο των διαθέσιμων callbacks αποτυπώνεται σε ένα αρχείο Excel, το BMS Key File Editor, που βρίσκεται στον φάκελο Key Files and Input. Το αρχείο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατασκευής του Key File που επιθυμούμε και δείτε για αυτό τη χρήση του το BMS Key File Editor Manual. Σε κάθε νεότερη έκδοση του BMS, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και σε ένα άλλο αρχείο, το BMS Callback Updates, γιατί γίνονται ενημερώσεις ή δημιουργία καινούριων ή κατάργηση παλιών callbacks. Έτσι λοιπόν, συγκρατήστε τους όρους callback και key file. Για να δούμε λίγο τα keyboard layout codes. Ανάλογα με τον τύπο του πληκτρολογίου, το keyboard layout δηλαδή, υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί πλήκτρων, τα hex codes. Η κωδική hex στο US International Keyboard Layout, όπως περιγράφεται στο αρχείο BMS Keyboard Codes US International, είναι η ακόλουθη. Φαίνονται εδώ. Δηλαδή, το πλήκτρο Uniform έχει hex code 0X-Ray16 ή το πλήκτρο Golf έχει το hex code 0X-Ray22 και ούτω καθεξής. Πώς συντάσσουμε λοιπόν στο key file ένα callback που θέλουμε να εκτελέσουμε με πληκτρολόγιο? Στο key file αυτή η γραμμή χωρίζεται σε 9 τμήματα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Όπου υπάρχει κάτω παύλα εννοείται διάστημα space. Αυτό είναι το callback και τα διάφορα άλλα εδώ, οι διάφοροι άλλοι αριθμοί έχουν τη σημασία τους. Για να τους δούμε έναν-ένα. Το πρώτο κομμάτι είναι το callback. Το δεύτερο είναι το sound ID, το οποίο πλέον δεν χρησιμοποιείται. Το τρίτο είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται και αφορά τη χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού. Το αφήνουμε 0. Το τέταρτο μέρος είναι το αυτούσιο κουμπί του πληκτρολογίου, το hex code του πλήκτρου που θέλουμε να αντιστοιχίσουμε
στο callback. Το πέμπτο μέρος είναι το key modifier, το οποίο αν πάρει κάποια από αυτές τις τιμές, εννοείται ότι, για παράδειγμα, αν πάρει 0, τότε πατώντας απλά το πλήκτρο με αυτό το hex code θα εκτελέσει αυτό το callback. Αν βάλουμε εδώ στο πέμπτο μέρος το 1, τότε με shift και αυτό το πλήκτρο, το οποίο είναι το golf, θα εκτελείται αυτό το callback. Έτσι λοιπόν ορίζεται το key modifier. Το έκτο και το έβδομο κομμάτι αφορούν τα key combos και το key combo modifier. Είναι λίγο πιο περίπλοκες περιπτώσεις συνδυασμού πλήκτρων. Όπως για παράδειγμα, περισσότεροι θα γνωρίζουν το πώς εμφανίζουμε το frame rate, που πατάμε πρώτα Alt Zulu και μετά το Romeo. Αλλά δεν θα το εξετάσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι κάτι πιο εξειδικευμένο. Το 8ο κομμάτι έχει να κάνει με το εάν θα φαίνεται το callback μέσα στο user interface του Falcon. Είναι το UI Visibility. Έχει κάποιες τιμές εδώ που μπορεί να πάρει με αντίστοιχες λειτουργίες. Και τέλος, το 9ο κομμάτι είναι η περιγραφή που θα φαίνεται στο UI, το UI Description. Αυτό προτιμάμε να το έχουμε το πολύ μέχρι 45 χαρακτήρες μακρύ. Εδώ είναι ένα απόσπασμα του Falcon BMS User Interface στην καρτέλα Setup Controllers. Εδώ ακριβώς φαίνεται το κουμπί το οποίο έχει οριστεί για το συγκεκριμένο callback, η περιγραφή του, και εδώ από κάτω στο πεδίο Input πάλι φαίνεται το πλήκτρο και η περιγραφή του. Τώρα, ειδικά για το callback, υπάρχει ένα callback, το SimDoNothing, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για την εισαγωγή περιγραφών στο UI ή και σχολείων μέσα στο key file. Και επίσης, αυτή η δεύτερη σημείωση αφορά το πλήκτρο αυτό, 0 X-ray και τα Foxtrot στη σειρά, τα οποία είναι ένα εικονικό πλήκτρο και αντιστοιχείται στην λειτουργία No Key Assigned. Δεν αντιστοιχεί δηλαδή σε κάποιο πλήκτρο. Χρησιμοποιείται για λόγους πληρότητας της λίστας όλων των callbacks μέσα στο key file, όπως θα δούμε παρακάτω, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός πραγματικού πλήκτρου. Επίσης, συνδέει, θα το δούμε και αυτό παρακάτω, συνδέει το callback με την περιγραφή του. Πράγμα χρήσιμο όταν το συγκεκριμένο callback προγραμματιστεί σαν DirectX button. Έτσι λοιπόν, καταστρώνεται με τη χρήση αυτού του πολύ χρήσιμου εξελαρχείου BMS Key File Editor αυτόματα ο χάρτης εντολών του πληκτρολογίου σύμφωνα με το επιλεγμένο key file που έχουμε φτιάξει, ο οποίος είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένας χάρτης που μπορεί να μας δείξει εύκολα και γρήγορα τους διάφορους συνδυασμούς πλήκτρων. Όταν πατήσουμε τα πλήκτρα χωρίς κάποιο modifier, αν πατήσουμε κάποιο modifier όπως είναι το shift ή το control ή το alt ή όλα μαζί ή ένα δύο. Αυτή η αντιστοιχία και η κατάστρωση αυτού του χάρτη γίνεται αυτομάτως. Ας δούμε τώρα τη σύνταξη του key file όταν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα callback με DirectX button. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η σύνταξη. Χωρίζεται η γραμμή σε 7 τμήματα και ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό το callback. Sim trigger first detent. Αυτά είναι τα τμήματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και υπάρχει και ένα optional, ένα προαιρετικό, το οποίο είναι η περιγραφή. Θα δούμε όμως ότι αυτή η περιγραφή δεν εμφανίζεται κάπου μέσα στο UI αυτούσια. Είναι απλά για λόγους σημείωσης μέσα στο key file. Θα το δούμε παρακάτω. Το πρώτο λοιπόν μέρος είναι το callback. Το δεύτερο είναι το DirectX button ID. Θα το δούμε και αυτό. Είναι ακριβώς το νούμερο του κουμπιού, του συγκεκριμένου χειριστηρίου που πατάμε, το οποίο θέλουμε να αντιστοιχίσουμε με την εκτέλεση αυτού του callback. Αυτό το τρίτο μέρος έχει να κάνει με το state. Είναι για πιο εξειδικευμένο προγραμματισμό. Το τέταρτο μέρος έχει να κάνει με δύο μεταβλητές, με το αν είναι DirectX button ή POV hat. Το πέμπτο μέρος έχει να κάνει με την κατάσταση του κουμπιού, DirectX button press release event.
τι γίνεται όταν πατιέται ή όταν αφήνεται ένα κουμπί. Και αυτό αφορά το κομμάτι πιο εξελιγμένο προγραμματισμό και δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σε αυτό το βίντεο. Το έκτο κομμάτι δεν χρησιμοποιείται και το έβδομο κομμάτι έχει να κάνει με τον ήχο, με το Sound ID του συγκεκριμένου callback όταν εκτελείται από DirectX. Και το 8ο, όπως είπαμε, είναι το description, το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο και χρησιμεύει μόνο εντός του key file. Εδώ, για παράδειγμα, στο Falcon BMS User Interface, το button 1 είναι αντιστοιχισμένο στο callback sim trigger first detent. Βλέπετε εδώ υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αριθμού που πρέπει να γράψουμε μέσα στο key file με τον αριθμό που φαίνεται στο UI του BMS. Πάντοτε είναι συν 1 αυτός ο αριθμός που βλέπουμε μέσα στο UI. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το Falcon τα DirectX buttons. Έχει να κάνει καθαρά με αυτό το κομμάτι. Αλλά μέσα στο key file θα πρέπει να είναι συνταγμένο με μείον 1 στην τιμή του. Η περιγραφή τώρα που βλέπουμε εδώ, Stick First Trigger Detent, φυσικά δεν είναι αυτή που γράφουμε εδώ, DirectX Stick Trigger First Detent, γιατί όπως είπαμε αυτό δεν εμφανίζεται πουθενά. Αντιθέτως, αυτή η περιγραφή που εμφανίζεται στο UI είναι αυτή που έχει οριστεί σε ίδιο callback που είναι γραμμένο σε άλλη γραμμή μέσα στο ίδιο key file και αφορά το πάτημα του πλήκτρου στο πληκτρολόγιο εικονικού ή μη. Δηλαδή, για να εμφανιστεί τώρα αυτή η περιγραφή εδώ με αυτό το callback, θα πρέπει να υπάρχει πιο πάνω ένα ίδιο callback αλλά με πληκτρολόγιο σε εικονικό πλήκτρο, όπως βλέπουμε εδώ να είναι συνταγμένο, το οποίο έχει αυτή την περιγραφή. Τότε εμφανίζεται και η περιγραφή. Και ας πατάμε DirectX κουμπί. Για να δούμε λίγο τώρα το Emulation Mode. Το Emulation Mode σε Game Controller είναι μια τεχνική προγραμματισμού εξομοίωσης που διαφέρει στον τρόπο υλοποίησής του από χειριστήριο σε χειριστήριο. Οι κατασκευαστές όπως η Thrustmaster και η Cytec έχουν αναπτύξει ο καθένας το δικό του λογισμικό, ώστε να προγραμματίζονται οι διάφορες λειτουργίες εξομοίωσης. Το Emulation εστιάζεται κυρίως στην αντιστοίχηση του πατήματος πλήκτρου ή συνδυασμών πλήκτρων στο πληκτρολόγιο με πάτημα ενός κουμπιού στο χειριστήριο. Αν πάρουμε για παράδειγμα το Hotas Cougar και συγκεκριμένα θα δούμε ένα παράδειγμα με ένα συγκεκριμένο κουμπί στο Hotas Cougar. Το Hotas έχει ονομάσει, η Thrustmaster ονομάζει όλα τα πλήκτρα, τα κουμπιά που είναι πάνω στο Hotas για λόγους ευκολίας και κατανόησης με τον προγραμματισμό, με τη σουίτα που χρησιμοποιεί για να προγραμματίσουμε τα κουμπιά αυτά. Η Thrustmaster έχει φτιάξει ένα λογισμικό που λέγεται Foxy, με το οποίο συντάσσουμε δύο αρχεία, το TMM και TMJ, το Thrustmaster Macro και Thrustmaster Joystick Files. Και αφού αυτά τα αρχεία τα προγραμματίσουμε στη μνήμη του χειριστηρίου, μπορούμε να τα δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε ότι προγραμματίσαμε τις σωστές λειτουργίες του, με τα προγραμματάκια Key Tester και Joystick Analyzer. Αυτά τα δύο προγράμματα, το Joystick Analyzer και το Key Tester, συμπεριλαμβάνονται μέσα στη σουίτα Foxy και ενεργοποιούνται με κάποια από τα κουμπιά ή τα μενού του προγράμματος. Έτσι λοιπόν, εάν συντάξουμε αυτά τα δύο αρχεία TMM και TMJ για το πλήκτρο, παράδειγμα, S2, μπορούμε να έχουμε αυτό το κουμπί να λειτουργεί με button axis emulation off, χωρίς εξομοίωση δηλαδή, σαν απλό κουμπί DirectX, ή με button and axis emulation, ενεργοποιημένο. Όταν έχουμε, όπως είπαμε, ανενεργό το emulation, σημαίνει πατώντας το κουμπί S2, pickling δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ενεργοποιείται στα Windows μόνο ως απλό DirectX button και κατ' επέκταση το Falcon, ως εφαρμογή των Windows, ακούει ένα DirectX button input. Για να εκτελεστεί κάποιο callback, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη γραμμή στο key file. Όταν ενεργοποιούμε τώρα το emulation, σημαίνει ότι πατώντας
το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιείται στα Windows ό,τι είναι προγραμματισμένο να κάνει από τα αρχεία TMM και TMJ. Για παράδειγμα, το κουμπί μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να στέλνει ένα από τα ακόλουθα. Είτε DirectX button κάποιου αριθμού, όχι απαραίτητα του συγκεκριμένου αριθμού που έχει όταν είναι ανενεργό το emulation, μπορεί να είναι κάποιος άλλος αριθμός, είτε κάποιο πλήκτρο, είτε συνδυασμό των δύο, και DirectX button και πλήκτρο, ή μπορεί να εκτελεί σύνθετες ακολουθίες, με χρονοκαθυστέρηση συνήθως, η μία πίσω από την άλλη. Πατώντας δηλαδή το κουμπί, να στέλνει μια ακολουθία γραμμάτων ή DirectX buttons κτλ. Το Falcon σε αυτή την περίπτωση, ως εφαρμογή των Windows, ακούει ότι στέλνει το κουμπί, αλλά εκτελεί μόνο όποιο callback βρει αντίστοιχα προγραμματισμένο στο key file του. Έτσι λοιπόν, αφού προγραμματίσουμε με το Foxy τα αρχεία για το emulation, καταστρώνουμε ένα χάρτη. Ο χάρτης του emulation mode, ώστε να ξέρουμε το χειριστήριό μας, είτε αυτό είναι το Hotas Cougar, είτε είναι το Cytec, κάθε κουμπί τι έχουμε προγραμματίσει να κάνει, τι έχουμε προγραμματίσει να στέλνει στα Windows, είτε DirectX buttons, είτε συνδυασμούς πλήκτρων, είτε πλήκτρα κτλ. Ας δούμε στη συνέχεια το Hotas του F16 του Falcon BMS. Τα κουμπιά και οι άξονες των χειριστηριών Hotas του αληθινού F16 εξομοιώνονται πλήρως στο Falcon BMS με τη χρήση αντίστοιχων callbacks. Πιστό εμπορικό χειριστήριο, όπως είπαμε, αντίγραφο για τη χρήση σε υπολογιστή ως Game Controller είναι μόνο το Hotas Cougar της Thrustmaster, το οποίο απαρτίζεται, όπως είπαμε, από το Side Stick Controller και το Throttle Quadrant System ή αλλιώς SSC ή TQS. Ας δούμε λίγο το Side Stick Controller. Έχει κάποια κουμπιά, όπως είναι η σκανδάλη, το paddle switch, το pinky switch, ο τετραθέσιος διακόπτης CMS για τα αντίμετρα, ο τετραθέσιος διακόπτης TMS για το target management, για τη διαχείριση της στοχοποίησης, ο τετραθέσιος διακόπτης display management DMS για τη διαχείριση των οθονών, των MFD, ή του HUD, το POV HUD που είναι εδώ και κάνει λειτουργίες τριμαρίσματος, το Missile Step και το Weapon Release για την άφεση βλημάτων και βομβών. Αυτό είναι το Side Stick Controller. Ας δούμε και το Throttle Quadrant System, τη μανέτα δηλαδή του κινητήρα, όπου και αυτή έχει πάνω της κάποια κουμπιά, τα οποία είναι ο τετραθέσιος διακόπτης των επικοινωνιών, όπου κάθε θέση αντιστοιχείται με ένα callback, αυτά τα μπλε είναι τα callbacks τα αντίστοιχα για το Falcon BMS, το Cursor Enable, το οποίο είναι και δύο άξονες και πατητός διακόπτης το Z-axis, το οποίο ενεργοποιεί το Sim Cursor Enabling και αυτό ένα callback. Το Uncage, το οποίο είναι άξονας και είναι και πατητό κουμπί. Το Antenna Elevation, το Dogfight Missile Override και τα Speed Brakes. Αυτή λοιπόν είναι η μανέτα. Για να δούμε λίγο τώρα τα USB Game Controllers, DirectX IDs και BMS Button IDs. Τι συμβαίνει με αυτά? Ανάλογα με την USB θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένοι οι Game Controllers, τα Windows αποδίδουν με τυχαίο τρόπο ένα μοναδικό ID στο controller. Αυτό έχει άμεση σχέση με το μοναδικό αριθμό που θα εμφανίζεται μέσα στο Falcon BMS UI σε κάθε button input. Αν αλλάξουμε θύρα ή κάποιος controller αφαιρεθεί, η αρρύθμιση των DirectX buttons αλλάζει για όλους τους controllers για το Falcon BMS και συνεπώς
πάβει να δουλεύει σωστά η εκτέλεση των callbacks με DirectX buttons, αν παραμείνει ίδιο το key file. Εδώ σε μελλοντικά updates του Falcon BMS αναμένεται να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, εισάγοντας την έννοια του Custom DirectX Device Sorting. Ας δούμε συνοπτικά σε αυτό το πίνακα. Αν στο σύστημά μας έχουμε κάποιους game controllers όπως είναι το HOTAS Cougar και οι MFD οθόνες και τις συνδέσουμε σε USB θύρες, αυτές παίρνουν κάποιο device number, device ID number, 1, 2, 3, 4 κλπ. Για κάθε device δεσμεύεται από τα Windows 32 buttons. Ναι, μεν στο παράδειγμά μας το HOTAS Cougar μπορεί να έχει 28, αλλά τα Windows και το Falcon BMS δεσμεύει 32, μια περιοχή 32 διακριτών κουμπιών. Και για τις MFD. Και οι MFD έχουν 28 κουμπιά, αν θυμάστε, αλλά και εκεί δεσμεύονται 32. Άρα ουσιαστικά σπαταλιούνται κάποια DirectX buttons και ούτω καθεξής. Στους περιορισμούς του κώδικα DirectX έχετε υπόψη το εξής, ότι συγκαταλέγεται ο μέγιστος αριθμός των buttons που μπορεί να έχει ένας USB Game Controller. Αυτός είναι, ανέρχεται στα 32 buttons. Μέχρι 32 buttons, ανά Game Controller, είναι η φυσική υποστήριξη του DirectX στα Windows. Οτιδήποτε άλλο πάνω από αυτό αποτελεί πατέντες κατασκευαστών. Ανάλογα με τη σειρά του ID που αποδόθηκε στο Game Controller, δεσμεύεται η 32άδα των button IDs. Έτσι, αυτή εδώ η αντιστοιχία. Και όπως είδαμε και πιο πριν, προσοχή σε αυτό, στο setup του user interface του Falcon BMS, η αρρύθμιση των buttons εμφανίζεται αυξημένη κατά 1, σε σχέση με την αρρύθμιση των Windows και κατ' επέκταση την αρρύθμιση που πρέπει να συντάσσεται στο key file. Έτσι βλέπουν τα buttons στα Windows, έτσι τα βλέπει το BMS. Για να δούμε το σημαντικό ρόλο του κουμπιού Pinky στο HOTAS Cougar. Το κουμπί Pinky στο HOTAS Cougar Stick, στο HOTAS Stick εν γέννη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, σαν απλό DirectX button. Δεύτερον, προγραμματισμένο σε emulation mode μέσω του Foxy στο αρχείο TMJ, σαν λειτουργία Shift σε άλλα buttons του HOTAS, με κατάλληλες δηλώσεις οι οποίες είναι κάθετος I και κάθετος O, δηλαδή in και out, με κράτηση ή χωρίς κράτηση. Αυτό αφορά καθαρά το πώς προγραμματίζει κανείς σε Foxy. Δεν θα το αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο βέβαια, το Foxy. Και τρίτον, προγραμματισμένο ως DirectX Shifting Button στο key file του BMS, αξιοποιώντας τη λειτουργία DirectX Shifting του BMS. Είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και το 2 και το 3 τα παραπάνω, αλλά θέλει προσοχή στον προγραμματισμό να μην υπάρχουν conflicts μεταξύ εντολών. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε και emulation mode φτιαγμένο από το Foxy με in και out και DirectX shifting για το BMS για να εκτελεί άλλα callbacks. Για να δούμε ένα παράδειγμα shifting μέσω emulation σε αρχεία TMM και TMJ. Πώς συντάσσεται. Στο αρχείο TMJ στα αριστερά, για παράδειγμα, γράφει ότι το button TAF3, όταν κάθετος I, όταν πατιέται το pinky, τότε να στέλνει το TeamSpeak PPT. Αυτό είναι μια μακροεντολή. Ενώ όταν δεν πατιέται το pinky και πατηθεί το TAF3, να στέλνεται η μακροεντολή VHF. Αυτά τα δύο μακρο, TeamSpeak PPT και VHF, είναι δηλωμένα στο TMM αρχείο, το οποίο γράφει το μακρο TeamSpeak PPTAF, όταν πατιέται, press δηλαδή, εκτελεί keyboard key down break και όταν γίνεται release, όταν αφήνεται δηλαδή το κουμπί, κάνει key up το break. Εδώ αναλύεται δηλαδή πώς πατιέται το πλήκτρο break στο πληκτρολόγιο σύμφωνα με το κουμπί TAF3 του HOTAS. Και το μάκρο VHF, όταν είναι pressed, κάνει key down το DirectX button 20 και όταν είναι released κάνει key up το DirectX 20. Άρα βλέπουμε ένα μάκρο αφορά πληκτρολόγιο και ένα άλλο μάκρο αφορά DirectX button.
το DirectX Shifting Facility του Falcon BMS. Το Falcon BMS 433 μπορεί να διαχειριστεί έστω και 16 Game Controllers με συνολικά 512 κουμπιά DirectX. Αυτό σημαίνει ότι στο key file μπορούν να γραφτούν callbacks με DirectX buttons από το 0 έως το 511. Με δεδομένο πως για κάθε Game Controller δεσμεύονται 32 DirectX buttons, αν για παράδειγμα σε έναν υπολογιστή υπάρχουν 3 Game Controllers, για το Falcon BMS τα πρώτα 96 DirectX button IDs, 3 controllers επί 32 τον καθένα, θα μπορέσουν να αντιστοιχούν σε 96 callbacks από το 0 έως το 95 μέσα στο key file. Για την τεχνική DirectX Shifting, πρώτον, ορίζεται ένας αριθμός μέγεθρος, το magnitude, μεταξύ του πρώτου επόμενου ελεύθερου button ID έως το όριο του BMS, δηλαδή το 511. Αυτή η άνω ελεύθερη περιοχή τιμών ονομάζεται DirectX Shifted Layer. Στο παραπάνω παράδειγμα, το DirectX Shifted Layer αρχίζει από το button ID 96 έως το 511. Θα το δούμε και παρακάτω με παράδειγμα τι ακριβώς είναι το DirectX Shifted Layer. Και δεύτερον, πρέπει να ορίζεται ένα συγκεκριμένο κουμπί DirectX, παραδείγματος χάρη το αλφα κουμπί, αλλά συνήθως είναι το pinky, το οποίο πρώτον, πατώντας το και αφήνοντάς το να εκτελεί τη λειτουργία του pinky switch, σαν pinky switch, και δεύτερον, κρατώντας το πατημένο και πατώντας ταυτόχρονα ένα άλλο κουμπί DirectX, π.χ. το β κουμπί, να εκτελείται ένα callback που θα ενεργοποιείται από το εικονικό DirectX button που θα έχει ID το DirectX του β κουμπιού συν το magnitude. Το DirectX Shifting Facility του Falcon BMS για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει το κουμπί Pinky για να χρησιμοποιηθεί ως DirectX Shift να δηλωθούν τα εξής. Πρώτον, στο key file το DirectX Callback αυτό, Sim Hotas Pinky Shift X-Ray και τα υπόλοιπα αυτά, όπου X-Ray είναι το DirectX Button ID του κουμπιού. Δεύτερον, στο αρχείο Falcon BMS CFG, η γραμμή SetGN Hotas Pinky Shift Magnitude Psi, όπου Psi είναι το μέγεθος μεταφοράς του Shifting Magnitude από το DirectX Unshifted στο DirectX Shifted Layer. Και τέλος, πρέπει να ξαναδηλώσουμε το callback Sim Hotas Pinky Shift, αυτή τη φορά με την τιμή Z, όπου Z είναι το άθροισμα H συν Ψ. Τονίζω ότι το Sim Hotas Pinky Shift πρέπει να δηλωθεί δύο φορές μέσα στο key file για να έχουμε σωστά λειτουργικό το DirectX Shifting Facility. Για να δούμε λίγο εδώ ένα παράδειγμα. Έχουμε 3 controllers. Το BMS υποστηρίζει μέχρι 16. Ο κάθε controller έχει μία 30διάδα κουμπιών. Και επομένως, αφού έχουμε 3 controllers που τους έχει αποδοθεί αυτή η σειρά, 1, 2, 3, μπορεί να είναι κάποια άλλη σειρά, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως ότι αυτά τα κουμπιά είναι σε αυτό το controller και αυτά τα κουμπιά είναι σε αυτό το controller. Αυτό λοιπόν εδώ απαρτίζει το Unshifted DirectX Layer. Και οτιδήποτε από εκεί και πάνω είναι το Unshifted Layer. Το Shifted Layer. Η μετάβαση από το ένα στο άλλο ορίζει το Shifting Magnitude. Εδώ λοιπόν στο παράδειγμα αυτό, εάν βάλουμε magnitude 256 στο Falcon BMS και στο key file ενεργοποιημένο το DX Shifting με τα callbacks Sim Hotas Pinky Shift 2 κτλ. Και Sim Hotas Pinky Shift 2 Sin Magnitude, 258 δηλαδή. Και επίσης στο key file έχουμε γράψει τις γραμμές Sim Missile Step, αυτό το callback να εκτελείται
με το DirectX κουμπί 4, ενώ το Gear Down να εκτελείται με το DirectX button το εικονικό πλέον 260, διότι το 260 εδώ δεν υπάρχει κάποια συσκευή, είναι ένα εικονικό κουμπί πλέον, τότε πρώτον πατώντας μόνο το κουμπί Missile Step εκτελείται το Callback Missile Step, Sim Missile Step, επειδή στέλνει στο Falcon αυτό το DirectX ID. Και δεύτερον, αν κρατήσουμε το κουμπί Pinky, θα ενεργοποιηθεί το Magnitude, θα μεταπηδήσουμε από το 4 στο Sin 256, στο 260 δηλαδή, και θα εκτελεστεί το Callback που είναι στο ID αυτό, το Gear Down στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ να σημειώσουμε ότι αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε το DirectX Shifting, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Είτε να δηλώσουμε στο Pinky το απλό του Callback, το οποίο είναι Sim Pinky Switch, αντί του Sim Hotas Pinky Shift, είτε βάζοντας την τιμή για Magnitude στο Falcon BMS, την τιμή 0. Για να δούμε τώρα ένα σενάριο χρήσης το οποίο αξιοποιεί όλα τα παραπάνω. Συνήθως, για να πετάξουμε μία πτήση, χρησιμοποιούμε ένα TeamSpeak, πρόγραμμα για να επικοινωνούμε, τουλάχιστον για αρχή ή σαν backup επικοινωνίες, αν τυχόν μας προδώσει το IVC του BMS, το Falcon BMS καθ' αυτού, κάποιο πρόγραμμα για να κάνουμε video recording την οθόνη μας, είτε είναι το Bandicam, είτε είναι το ZSoft, είτε είναι το Fraps, κάποιο από αυτά τέλος πάντων. Και συνήθως έχουμε και μία συσκευή που κάνει head tracking, όπως είναι το TrackIR, το FreeTrack ή το Head Tracker. Κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα ρυθμίζεται με τον δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, το TeamSpeak χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, το πλήκτρο break, αν του βάλουμε το πλήκτρο break, για να το πατάμε και όση ώρα το πατάμε να μπορούμε να μεταδίδουμε τη φωνή μας, να μιλάμε. Το Falcon BMS ακούει ό,τι του πει το key file, ό,τι είναι γραμμένο εκεί στα DirectX buttons και τα shortcuts του πληκτρολογίου. Τα προγράμματα video recorder συνήθως τους βάζουμε ένα κουμπί για να ξεκινάνε και να σταματάνε να γράφουν και συνήθως γράφουν και τον ήχο που ακούγεται στα ηχεία ή στα ακουστικά μας συν τον ήχο που ακούγεται από το μικρόφωνο μας. Και επιθυμητό είναι να τον γράφει αυτόν τον ήχο μόνο κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο M. Θα δούμε γιατί γίνεται αυτό. Για να μην γράφει συνέχεια το μικρόφωνο, αλλά μόνο τη στιγμή που θέλουμε να μιλήσουμε, για παράδειγμα, στον ασύρματο Victor ή Uniform. Και τέλος, ο Head Tracker, το πρόγραμμα που κάνει το Head Tracking, συνήθως χρησιμοποιεί ένα πλήκτρο για να κάνει reset το κεντράρισμά του. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε ότι είναι το F8. Απ' την άλλη μεριά τώρα έχουμε τα Human Interface Devices, έχουμε το χειριστήριό μας, πιθανώς κάποιες MFD, πιθανώς και κάποια άλλα boards που έχουμε φτιάξει εμείς, πανελάκια με διακόπτες κτλ. Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ας τα πάρουμε ένα-ένα, τι στέλνουν πού. Το Hotas Cougar μέσω του Foxy, είπαμε, φτιάχνει τα αρχεία TMM και TMJ. Ενεργοποιούμε το emulation και μπορούν και στέλνουν DirectX εντολές στο BMS και ταυτόχρονα μπορεί και στέλνει keyboard, keystrokes στα υπόλοιπα άλλα προγράμματα. Οι άλλες συσκευές, όπως είναι τα MFDs ή οι άλλες κάρτες, προτιμάμε να στέλνουν DirectX Press στο BMS και τίποτα άλλο. Και αντιστοιχούμε μέσα στο key file τις διάφορες λειτουργίες. Το πληκτρολόγιο, το οποίο στέλνει εντολές πλήκτρα σε όλα τα προγράμματα. Και το ποντίκι, με το οποίο προτιμάμε να ελέγχουμε τα κουμπιά
τους διακόπτες μέσα στο πιλωτήριο, στο 3D pit. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλήρες σενάριο. Κάποιες πρακτικές συμβουλές σύνταξης του key file. Διασφάλισε ότι δεν υπάρχουν conflicts μεταξύ game controllers, emulation, DirectX buttons, unshifted ή shifted layers και άλλες εφαρμογές, TeamSpeak, Video Recorder, TrackIR κτλ. Διαχώρισε τις γραμμές μέσα στο key file σε δύο κύρια κομμάτια, δύο sections. Ένα για callbacks που ενεργοποιούνται με πλήκτρα, keyboard, και ένα για callbacks που ενεργοποιούνται με DirectX buttons. Χρησιμοποίησε τακτικά γραμμές λεζάντες για σημειώσεις και οπτικό διαχωρισμό με το callback sim do nothing και το εικονικό πλήκτρο με τα πολλά foxtrot. Για παράδειγμα, sim do nothing, keyboard section. Γράφουμε εδώ τα callbacks του keyboard section. Sim do nothing, το DirectX section. Σημειώνουμε το magnitude, για να το θυμόμαστε. Γράφουμε το unshifted layer, τα callbacks για το unshifted layer του HOTAS, για το shifted layer, για τους διάφορους άλλους game controllers που πιθανώς να έχουμε. Για το keyboard section, θα πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς το BMS Key File Editor, το Excel, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα πρέπει να υπάρχουν γραμμένα όλα τα callbacks της τρέχουσας έκδοσης του Falcon BMS μαζί με τα description τους μέσα στο key file και σε όσα δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αντιστοίχηση σε πραγματικό πλήκτρο, δηλαδή πλήκτρο None, δήλωσε το εικονικό πλήκτρο. Αρκεί να υπάρχει γραμμένο το callback για λόγους πληρότητας. Τρίτον, χρησιμοποίησε όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα, τα ελάχιστα απαραίτητα, και προτίμησε να αλλάζει τους διακόπτες του πιλωτηρίου οπτικά με τη χρήση του ποντικιού, αν δεν έχεις extra controllers, όπως πάνελες με διακόπτες κτλ. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, να προτιμάτε να το κάνετε ώστε να έχετε λίγα callbacks με πλήκτρα, ώστε έχετε και λιγότερες πιθανότητες για conflicts με τα άλλα προγράμματα ή με το emulation του χειριστηρίου σας. Και δεύτερον, είναι για λόγους γνωριμίας της διακοπτολογίας μέσα στο cockpit. Να ξέρετε πού βρίσκονται οι διακόπτες και να μην πατάτε απλά τις συντομεύσεις που τους ενεργοποιούν. Για το DirectX section, πρώτον, αν σε δυσκολεύει το BMS Key File Editor, το Excel, γιατί και με αυτό το Excel μπορείτε να συντάσετε το DirectX section, τότε μπορείς να καταστρώσεις ένα δικό σου, ένα custom απλό αρχείο τύπου Excel και να χαρτογραφήσεις τα DirectX buttons όλων των κουμπιών από όλους τους game controllers που έχεις. Θα δεις ένα παράδειγμα παρακάτω. Δεύτερον, στο ίδιο αρχείο τύπου Excel και μέσω του Falcon BMS UI Setup Controllers, πάτα ένα-ένα τα κουμπιά από κάθε controller και γράψε τους αντίστοιχους αριθμούς που θα βλέπεις στη γραμμή Button Input Number. Τρίτον, στο ίδιο αρχείο τύπου Excel, βάλε σε διπλανά κελιά τα callbacks που θέλεις να αντιστοιχίσεις σε κάθε κουμπί που χαρτογράφησες και τροποποίησε το πεδίο DirectX Button ID κάθε γραμμής με αυτά που είδες στο προηγούμενο βήμα. Μειωμένο πάντα κατά ένα, λόγω όπως είπαμε της διαφοράς αρρύθμισης μεταξύ Windows DirectX και BMS DirectX. Αν μπορείς, αυτοματοποίησε τον υπολογισμό αυτών των κελιών. Τέταρτον, επέλεξε όλα τα κελιά που περιέχουν τις τελικές γραμμές των DirectX callbacks και κάνε ένα απλό copy και paste σε έναν text editor που συντάσεις, με τον οποίο συντάσεις το key file. Κατά προτίμηση, μετά την τελευταία γραμμή του keyboard section, για λόγους οργάνωσης. Ας τα δούμε σχηματικά αυτά. Έχουμε το key file, το οποίο έχει ένα όνομα και την κατάληξη key. Με το Excel BMS Key File Editor συντάσσεις τα callbacks ενεργοποιούμενα με το πληκτρολόγιο.
το οποίο, αν το δεις, χωρίζεται σε κάποιες ενότητες και χωρίζει, ομαδοποιεί μάλλον σε κάποιες ενότητες τις διάφορες λειτουργίες και τα διάφορα callbacks. Είναι η πλήρη λίστα όλων των callbacks εκεί. Αφού το κάνεις αυτό, με ένα απλό copy και paste, έχεις το keyboard section στο key file. Για το DirectX τώρα section, πάλι με ένα απλό Excel, μπορείς βέβαια να το κάνεις και με το BMS Key File Editor, αλλά αν σε δυσκολεύει μπορείς να φτιάξεις ένα απλό Excelάκι και να χαρτογραφήσεις τα κουμπιά σου. Δηλαδή, αν πάρουμε παράδειγμα εδώ τα κουμπιά του HOTAS Cougar, το Trigger Detent, το Pickle, το Pinky, το Paddle που είναι το Override, το Missile Step κτλ. Κτλ. Δες τι αριθμούς βγάζει μέσα στο user interface του BMS, κατέγραψέ το και βάλε μετά τα callbacks και με τη σύνταξη τα τμήματα που πρέπει. Εδώ μετά θα πάρεις όλο αυτό το κομμάτι και θα το κάνεις copy and paste μέσα στο text file και έχεις το DirectX section. Και τέλος με το key file. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα περισσότερο. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο και να σας ξεκαθάρισε κάποια πράγματα για το πώς προγραμματίζονται στο Falcon. Να είστε καλά, καλές πτήσεις. Γεια σας από την 16η.